Sorry που έχω να ανεβάσω μία εβδομάδα βίντεο, απλά το θέμα είναι πολύ πολύ σοβαρό. Yo guys, το μαλλί μου δεν το έχω φτιαγμένο καν εν τω μεταξύ, είμαι σε μια κατάσταση ότι να είναι. Άμα ακούγεται το air condition, το έχω ανοίξει γιατί κάνει τέρμα ζέστη. Πριν πάμε στο βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κοινοποίηση αυτό το βίντεο. Μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο TikTok και στο Instagram. Είμαι ενεργός και στις δύο εφαρμογές. Το θέμα του σημερινού βίντεο είναι story time σχετικά με το εμβόλιο του κορονοϊού, το οποίο έκανα την Τετάρτη 23 Ιουνίου. Ωραία, την πρώτη μέρα δηλαδή που έκανα το εμβόλιο. Το έκανα το εμβόλιο γύρω στις 12 και 4 και μετά από 5 ώρες άρχισα να νιώθω λίγο πονοκέφαλο. Πήρα τεπών γιατί είχα μια εξέταση σχολή για ένα μάθημα. Λοιπόν, το πήρα και μετά από αρκετές ώρες είχε πάει 9 η ώρα και τότε άρχισα να νιώθω λίγο κρυάδες και είχα πυρετό. Δηλαδή είχα βάλει θερμόμετρο και είχα δει ότι είχα 38 και τότε πήγα να ξαπλώσω και εγώ να δω λίγο τηλεόραση, μήπως και με πάρει ο ύπνος. Και εν τω μεταξύ έφαγα καλά, πήρα τεπών και αυτά. Τη δεύτερη μέρα ξύπνησα γύρω στις 9.30-10 η ώρα. Μετά από 3 ώρες, γύρω στις 11 η ώρα, πήρα τεπών. Εν τω μεταξύ πυρετό στο φουλ, δεν μπορούσα να σηκωθώ, νιώθα πολύ κουρασμένος, φουλ ζαλάδες. Ήμουν σε φάση, μάλλον θα είναι και από τη ζέστη. Το χέρι μου πόναγε full. Μπορούσα να κάνω αυτό το πράγμα με δυσκολία. Πήρα τεπών, ψηλό έπεσε πυρετός. Λίγο δύσκολα βέβαια, αλλά έπεσε. Και μετά άρχισα να νιώθω λίγο καλύτερα. Εννοείται ζαλάδα, full. Φτάνει Παρασκευή, 25 του μηνός. Και νιώθα λίγο απλά ζαλάδες. Με τεπών εννοείται. Φτάνει το Σάββατο, 26 του μηνός. Πήγα στο εξωτερικό μου με την κολλητή μου. Ήμουνα καλά και με στην ενέργεια. Ζαλάδες είχα ακόμα. Και εκεί προς το μεσημεράκι, γύρω στις 2 η ώρα, αφού είχαμε πάει παραλία, είχα κάνει και μπάνιο, γυρνάω στο σπίτι και νιώθα λίγο τους μύσους μου πολύ κουρασμένους, δεν μπορούσα να πάρω τα πόδια μου και μέχρι και σήμερα με πονάνε τα πόδια μου, τα νιώθω κουρασμένα, τα χέρια μου κουρασμένα και όλα αυτά που κάνω τώρα εδώ, που βλέπετε μπροστά σας, τα κάνω με δυσκολία. Δηλαδή γενικά δυσκολεύομαι στα πάντα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, έχω μπλέξει τώρα και με τους γιατρούς. Παίρνω τηλέφωνο σε κάθε γιατρό για να μου πει τι να κάνω. Αυτά λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι. Το βίντεο αυτό το έκανα όχι για να σας πω να κάνετε το εμβόλιο ή να μην το κάνετε, για να πω πώς πέρασα εγώ το εμβόλιο. Ο οργανισμός μάλλον δεν το αντέχει αυτό το πράγμα. Απ' τη μία με προστατεύει γιατί δεν θα κολλήσω κορονοϊό. Όλο αυτό που περνάω τώρα με την υγεία μου και με όλο αυτό με έχει καταβάλει ψυχολογικά στο φουλ. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe, να πατήσετε το κουδουνάκι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για όλα τα βίντεο. Μην ξεχάσετε να πατήσετε την κοινοποίηση. Και αυτά, peace out.